Καλημέρα. 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 Ημέρα Τρίτη πριν την 28η Οκτωβρίου. Το λέγαμε και χθες στην τηλεόραση. Πού άλλα χρόνια έτσι. Παρελάσεις, θα ετοιμάζαμε σήμερα τέτοια ώρα. Θα Θα είχαμε μαθητική γινότανε. παρέλαση. Αχ, θα πήγαινα κι εγώ. Όλοι θα πηγαίναμε. Να παρελάσεις. Να Ως παρελάσω. Μαζορέτα. Δύσκολα πράγματα και δύσκολες εποχές. Και η μέρα δεν ξεκίνησε καλά με αυτό το Ναι. ατύχημα που είχαμε με το πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Εμίλια, έχεις κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση? Είναι ένα περιστατικό αρκετά σοβαρό. Φαίνεται ότι ο καπετάνιος του πλοίου που έπεσε πάνω, αυτό λένε οι πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι δεν είδε τίποτα. Τώρα, το γιατί δεν είδε τίποτα και πώς δεν είδε τίποτα πρέπει να διερευνηθεί. Νομίζω πάντως ότι θα μας πει περισσότερο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα έχουμε αργότερα, ο κύριος Πέτσας, για αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι να σώσουμε το πλοίο. Δύσκολο. Αν Σώζεται είναι με αυτή την δυνατόν. εικόνα, Θα δεν πάρα πολύ ξέρω. μεγάλη ζημιά. Όπως Δύσκολο. βλέπετε, Αν είναι στην ουσία το δυνατόν. πορτογαλικό πλοίο, το οποίο είχε προορισμό Τουρκία, έτσι στην Τουρκία πήγαινε, με την πλώρη του, δεν είναι και ψηλή, ξύρισε όλο το πίσω μέρος, όλη την πρίμνη δηλαδή του ναργαλιευτικού μας. Τώρα, εκεί είναι ένα σημείο, και αυτό είναι προξενή εντύπωση, που τα πλοία πηγαίνουν πολύ αργά, με μικρές ταχύτητες. Είναι έξω από τη Σαλαμίνα στην πραγματικότητα. Για να έχετε μια Στο εικόνα, στενό. έξω από τη Σαλαμίνα, πια αρχίζει αυτό που λένε οι ναυτικοί ο καραβόδρομος. Είναι μια λεωφόρος η οποία οδηγεί, ας πούμε, πηγαίνει παράλληλα με τις ακτές της Αττικής. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ναυσιπλοείας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Υπάρχουν τα μεγάλα πλοία που μπαίνουν Ναι. στον Πειραιά, υπάρχουν τα κρουαζιερόπλοια, υπάρχουν τα σκάφια αναψυχής, τα ιστιοπλοϊκά. Γίνεται χαμός από εκείνη. Ναι. Άρα είναι και πολύ πιο προσδιορισμένα τα πράγματα. Δεν είναι και εύκολο βγαίνοντας από τη Σαλαμίνα το μεγάλο πλοίο με τον αρκαλιευτικό μας να συγκρουστούν. Το τι έγινε και το πώς έγινε πραγματικά είναι απορίας άξιο. Είναι και 7 η ώρα το πρωί, δεν είναι και... να πεις ήταν πιωμένος ο καπετάνιος από το άλλο. Καλά, το τι ήταν Καλά, και δεν ήταν δεν ποτέ ξέρω. δεν. Συνήθως 7 η ώρα δηλαδή το τα πρωί. μεγάλα πλοία. Μιλάω τώρα για το πλοίο το φορτηγό που έχει τα containers. Έχουν πλοηγό μέσα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλοηγός, αλλά αν υπάρχει πλοηγός είναι ακόμα τα πράγματα πιο. Πάντως δεν είναι ωραία Τι θα η δούμε εικόνα ακόμα, και δηλαδή, μια τέτοια στιγμή. όλα τα Δηλαδή δεν παλαβάκι μας. Αυτό είναι, ναι. Και δεν είναι ότι ήταν σκοτάδι πίσω σκοτάδι, ήταν 7,5 ώρα το πρωί, είχε ξημερώσει πια. Με την αλλαγή της ώρας έχει ξημερώσει. 7 και 5 λέει έφυγε το ένα πλοίο από το λιμάνι, γύρω στις 7 και 4 και 7 20 και μισή έγινε. Γράφουμε εμείς. Ναι, 7,5. Είχε ξημερώσει κανονικά, δεν ήταν έχει νύχτα. Έχει βγει ο ήλιος ψηλά. Βέβαια. Οκ. Παρακάτω, μετά τι άλλο έχουμε. Πάμε στον κορονοϊό. Τι άλλο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και χθες είχε να σημειώσουμε είχε πολύ λιγότερα τεστ, έτσι, από ό,τι είδα. Ναι, ήταν λόγω 14 Σαββατοκύριακου. Ναι. Λόγω Σαββατοκύριακου. Ναι, όπως γίνεται πάντα. Γι' αυτό και περιμέναμε και την μικρή κάμψη στον αριθμό των κρουσμάτων. Και την είχαμε, στην πραγματικότητα. Την είχαμε, ναι. Απλώς θα συγκρίνεται τη Δευτέρα με την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, ακριβώς. Είναι 60% παραπάνω από την προηγούμενη, 70% παραπάνω. Προς το τέλος της εβδομάδας είναι τα σπουδαία, διότι αν προς το τέλος της εβδομάδας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αυξητικές τάσεις, δηλαδή από τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Γιάννενα, που είναι τρεις επικίνδυνοι νομοί, έχουμε φτάσει στο σύνολο τα 1500. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε. Ναι. Μπορεί να δούμε και άλλα μέτρα. Μπορεί να δούμε να πηγαίνουν στο κόκκινο όλοι αυτοί οι νομοί. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κατάσταση για τη Βόρεια Ελλάδα θα επανεκτιμηθεί αύριο. Δηλαδή, αύριο το απόγευμα, αν είναι να έχουμε κάποια μέτρα, κάποιες περιοχές να κοκκινήσουν, γίνεται κουβέντα για τα Ιωάννινα. Έτσι, σταθερά όλες αυτές τις μέρες. Προφανώς και για τις Σέρρες. Και για τις Σέρρες. Και να δούμε και τη Θεσσαλονίκη. Και η Λάρισα έρχεται κοντά. Και η Λάρισα έχει σταθερά πολλά κρούσματα. Είναι μεγάλος νομός βέβαια, αλλά έχει αρκετά κρούσματα. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτό έχει να κάνει με την. Με ότι... Περνάει από τον ένα νομό στον άλλο, προφανώς. Ένα ενίο κράτος είμαστε. Εσύ όταν ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο, αν ξεχαστείς και δεν λέω, δεις και την ταμπέλα, ξέρεις πότε περνάς τον ένα νομό στον άλλο. Άρα η κυβέρνηση θα κληθεί να κλείσει τη μετακίνηση μεταξύ των νομών. Είναι κάτι που εξετάζεται. Κάπου διάβασα ότι παίζει και αυτό. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει, ο Εμίλιος κάνει το ρεπορτάζ και το ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω το εκπέμπουν έντονα. Η κυβερνητική είναι ότι είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν lockdown όπως το ζήσαμε την Άνοιξη με όλους τους τρόπους. Άρα λοιπόν τι σημαίνει πρακτικά. Τώρα κλείνει τα μαγαζιά 12 και αρχίζει και απαγόρευση κυκλοφορίας 12.30. Και στις κόκκινες περιοχές θα ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα. Εάν χρειαστούν άλλα μέτρα, ποια μπορεί να είναι η πρώτη δέσμη. Κλείνουμε τα εστιατόρια στις 9 και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 11. Όπως γίνεται στο Παρίσι. Ναι.
εάν έχουμε τρίτο σετ μέτρων, μπορεί να πάμε σε αυτό που γίνεται στην Ιταλία. Τα κλείνουμε όλα από τις 6 και σου λέει 6 ώρα κλείνουν τα μαγαζιά, από τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία. Δηλαδή, να μένουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις, βεβαίως εφαρμόζοντας τηλεεργασία όσο περισσότερο γίνεται, αυξάνοντας συνέχεια, ναι. Αλλά να μένουν ανοιχτές και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, ώστε να μην παγώσει η οικονομία τελείως όπως έγινε τον Νοέμβριο. Αυτές είναι οι εφεδρίες. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα φέρει τούτο το σετ, γιατί πια, κακά τα ψέματα, είμαστε με τη μάσκα. Μας λένε όλοι ότι η μάσκα είναι το καλύτερο εμβόλιο. Κάτι πρέπει να αποδώσουν αυτά. Γιατί από τον Σεπτέμβριο και μετά δεν απέδωσε τίποτα. Ό,τι μέτρα πήραμε, όλο χειρότερα πηγαίνουμε. Αν θα ξέρουμε, θα έχουμε μία πρώτη εικόνα για το αν αποδίδει στα τέλη της εβδομάδας. Και πιο καθαρή εικόνα εκεί. Γι' αυτό και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου είναι κρίσιμο. Αν δεν έχει γίνει κάτι, ολικό lockdown με τις προδιαγραφές του Μαρτίου και του Απριλίου δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Αλλά ένα lockdown γενικευμένο. Δεν υπάρχει. Όπως το περιέγραψα μέχρι να γεμίσουν. Δεν υπάρχει και το περιέγραψα κι εγώ. Δεν υπάρχει μέχρι να γεμίσουν οι εντατικές και τα νεκροτομεία. Ναι. Ομά, καθαρά και εξάστερα. Πας στα 2.500-3.000 κρούσματα, όταν θα γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το lockdown. Η δυσκολία, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα είναι πια αυτή τη στιγμή. Ότι δεν είναι ίδια τα πράγματα σε σχέση με το πώς δοκιμάζεται το σύστημα υγείας με την Αττική. Στην Αττική, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υπάρχει λίγο με τις δωρεές, λίγο με την ανακατανομή που έγινε, διπλασιασμός των ΜΕΘ, των διαθέσιμων ΜΕΘ. Στην επαρχία και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, και αν τα νούμερα ανέβουν πάρα πολύ, θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί λέει και σωστά η κυβέρνηση ότι εντάξει, ρε παιδιά, μην το κάνουμε όπως την άνοιξη. Αν για παράδειγμα οι ΣΕΡΕΣ δεν έχουν κρούσματα, γιατί να βάλουμε lockdown στις ΣΕΡΕΣ. Να το βάλουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και αποδείχθηκε τι γίνεται. Πάνω από τη Θεσσαλονίκη στις ΣΕΡΕΣ. Και γίνεται το ίδιο πράγμα και στις ΣΕΡΕΣ. Και στην επαρχία φεύγει και πολύ πιο γρήγορα. Εξαπλώνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Διότι οι σχέσεις είναι διαφορετικές. Στην επαρχία, μα αυτό είναι. Οι σχέσεις είναι διαφορετικές. Στην επαρχία, ακούστε τώρα, αυτό που λέμε εδώ και ζούμε εδώ, και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, με τις μάσκες, δεν υπάρχει στην επαρχία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά. Από ανθρώπους, φίλους, γνωστούς που έχουμε όλοι μας και ζουν στην επαρχία, το ξέρουμε. Πας τώρα στο χωριό να φορέσεις μάσκα, δεν φοράνε οι άνθρωποι μάσκες. Και βόλτα βγαίνουν ναι, και στο καφενείο πάνε. Μέχρι τον μπακάλικο θα πάω. Τι θα. Πάντως εδώ εφαρμόζεται το μέτρο με τις μάσκες. Χθες δηλαδή που κατέβαινα και έκανα τη βόλτα στην Αθήνα και κοιτούσα, είδα ελάχιστο. Όλοι φοράνε. Δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή. Αυτό και είναι το ανησυχητικό είναι, να πάμε και λίγο στο εξωτερικό, τις αγορές ήταν μέρες Μαρτίου χθες. Δηλαδή. Δηλαδή κάποια στιγμή είδαμε τον Dow Jones να χάνει 900 μονάδες. Το πετρέλαιο να χάνει 3% 2-3 δολάρια. Πού οφείλεται αυτό, Θανάση, γιατί με το εμβόλιο υποτίθεται ότι. Φοβούνται ότι πάμε σε εικόνες Μαρτίου. Ότι η ύφεση θα βαθύνει, ότι η ανάπτυξη δεν είναι πλέον όρατη, δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Ξανά έρχεται ο φόβος πίσω. Μάλιστα. Και φοβούνται βέβαια και το να χάσει ο Τραμπ. Δυστυχώς οι Αμερικάνοι, ειδικά στη Wall Street, ψηφίζουν Τραμπ, έτσι να μην το. Που και φοβούνται έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει μία φιλολογία, δεν ξέρω τώρα για να είμαι ειλικρινής. Πείτε τίποτα, είναι μία εβδομάδα. Νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να τολμήσει πρόβλεψη. Είναι οριακά τα πράγματα, οριακά έτσι εμφανίζονται. Είναι, οριακά. Είναι περίεργο το σύστημα, έχουν ψηφίσει πολλοί. Δηλαδή, ήταν και αρκετοί που ψήφισαν όταν ο Τραμπ ήταν στα ακόμα χειρότερά του. Τώρα κάνει το δυνατό, πάει και ψηφίζει. Άκουγα ότι στις μεσοδυτικές πολιτείες κρατάει δυνάμεις ο Τραμπ. Δηλαδή, ναι, σε αυτό το που λέμε, πει. Στο βαθύ κράτος, ας πούμε, στην ενδοχώρα, να το πω σωστό, όχι στο βαθύ κράτος, στην ενδοχώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, κρατάει δυνάμεις. Απλώς έχει αρχίσει λόγω της κατάστασης και ο Μπάιντεν πάει καλύτερα. Δηλαδή, έχει μείνει. Ναι. Δείχνει. Στις στιγμές της διαβιάσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και θα περιμένετε τα υπόλοιπα. Μα τα βρείτε στο newsy.gr. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ. Καλημέρα. Αύριο θα σε δω. Κάνεις παρέλαση. Όχι, καλέ. Την Πέμπτη. Τα λέω την Πέμπτη. Θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.